Σας μέρα, λοιπόν. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ο κύριος Νίκος Ξηδάκης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Δένδιας από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις, γιατί εκεί εσείς είχατε εξελίξεις. Δηλαδή, ξυλώσατε τον υπεύθυνο της ΔΑΠ. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι δεν ήταν όλοι στη Νέα Δημοκρατία υπέρ αυτής της άποψης. Είστε όλοι υπέρ της άποψης ότι έπρεπε να ξυλωθεί ο υπεύθυνος της ΔΑΠ εκεί για τη θέση του. Να στηρίξει τους συμφοιτητές. Ήθελε πιο ελαφρά τιμωρία, ζήτησε πιο ελαφρά τιμωρία. Τον 106. Τώρα να είμαστε, να πάμε πρώτα στο ναι. θέμα και μετά να πάμε στη δική μας αντίδραση. Το θέμα σε πρώτο επίπεδο είναι αυτό όπως το αναδείξατε. Έτσι. Είναι κάτι το απαράδεκτο, δυστυχώς γνωστό. Ναι. Όμως δεν θα παρέλειπα να συμφωνήσω και με την άποψη που ακούστηκε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πίσω από αυτό και με μια παθογένεια του συστήματος που στην πραγματικότητα. Διότι δεν μιλάμε για 5-10. Όχι, όχι, μιλάμε έτσι. Για 106. Τώρα μιλάμε για. Και για 106 που βρεθήκαν. Ναι, έτσι. Σωστό. Άρα αν το πάρουμε σαν δείγμα, καταλαβαίνουμε ότι. Ναι, εδώ, γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλοι 100 που το είχαν αλλάξει. Κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε πρώτον με την ανάγκη να κολλαστεί. Και νομίζω η απώλεια εξεταστικής περίοδου δεν ακούγεται σε μια ιδιαίτερα βαριά ποινή, αν λάβει υπόψη κανείς το αντίκημα. Σωστά το είπατε, σε ένα πανεπιστήμιο σοβαρό του εξωτερικού θα είχε αποβληθεί από το πανεπιστήμιο. Τελεία. Θα σε είχαν διώξει. Ναι. Με τα ελληνικά δεδομένα όμως, νομίζω καλά αναλύθηκε. Επαρκές για να δείξει ότι είναι απαράδεκτο, αλλά επίσης για να σηματολογήσει ότι δεν είμαστε αρκετά υποκριτές να κρεμάσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, τα οικογενειακά, ας το ονομάσουμε έτσι. Δεν θα σας πω. Εγώ δεν λέω ότι η δική μας παράταξη προέρχεται από παρθενογένεση, δεν λέω ότι δεν είχαμε προβλήματα, δεν λέω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Όμως προσπαθούμε να εισάγουμε μια αντίληψη αξιοκρατίας και σεβασμού στους θεσμούς. Και κατά συνέπεια, η κύρωση η οποία επεβλήθη σε συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο είχε κομματική αναφορά στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη δική μου άποψη ήταν η ελάχιστη δυνατή. Εάν συνυπογράφεις αυτό το αξιολογικό πλαίσιο το οποίο επαγγελόμαστε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μέλη του κόμματος οπουδήποτε το συμπογράφουν από όλο το. Αλλά είμαστε ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Όμως, εάν από τη μία πλευρά επαγγέλλεσαι αυτό και από την άλλη λες. Την αριστεία. Τώρα μας τσιμπήσανε, άντε να λουφάρουμε λίγο. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί. Και κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί ως υποκινητής όλης αυτής της ιστορίας και προς επίρρωση αυτής της θέσης χρησιμοποιούν τον χρόνο κατά τον οποίο. Έγιναν οι ανακοινώσεις από πλευρά της εταιρείας. Δηλαδή την επομένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η θέση σας, δηλαδή να την πάρουμε την επένδυση με οποιουσδήποτε όρους, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες στις κουριές. Μισό λεπτό. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε συνήγοροι ούτε της κάθε μιας επένδυσης ξεχωριστά, ούτε της κάθε μιας εταιρείας ξεχωριστά. Έχουμε μια γενική τοποθέτηση, ιδεολογική τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση. Λέμε ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Τελεία. Απέναντι σε αυτό. Παρατηρούμε μια κυβέρνηση, η οποία γενικά, δεν θα πιαστώ από το συγκεκριμένο, ξέρετε, είναι λάθος να πάω στην περιπτωσιολογία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση φιλικής στις επενδύσεις. Τώρα, εάν κάποιος το πει. Οι επενδυτές, εάν το πει, ναι, οι επενδυτές νομίζω λένε ότι είναι φιλικοί. Προλίγου κάτι είπατε προηγουμένως. Αυτός ο επενδυτής μας εκβιάζει, εκείνος δεν μας συμπαθεί, ο τρίτος δεν μας βλέπει καλά, ο τέταρτος είναι ανθέληνας, ο πέμπτος δεν μας χωνεύει, ο έκτος δεν συμπαθεί τον υπουργό, η Φραπόρτ είναι κακή, οι σπουδές είναι άθλοι. Τώρα, το ελληνικό είναι κάποιοι απατεώνες. Τώρα, αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία. Έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις, τεράστιες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Ενθαρρύνει, είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενεθάρρυνε όχι τους μεταλλορίχους, τους αντίπαλους αυτής της επένδυσης, έτσι, οι οποίοι μάλιστα στο παρελθόν, εγώ ως υπουργός έζησα καταδρομική επιχείρηση εναντίον των σκουριών. Καταδρομική επιχείρηση κανονική, με όπλα. Με όπλα. Έτσι. Αν να θυμηθεί κανείς ότι αν θυμάμαι, το 12 και το 2013 υπήρξε καταδρομική επιχείρηση υπό την έννοια της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον αυτής της επένδυσης. Και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτός ο οποίος θέλει να προστατεύσει επενδύσεις κτλ. Γιατί διότι αυτό βοηθάει την εκλογική ατζέντα του Πρωθυπουργού όπως αυτός τη σκέφτεται. Αυτό δεν είναι εύκολο. Κύριε Λοβέρδο, θέλετε να γίνει real estate business τώρα, το ελληνικό. Να σας πω κάτι τώρα. Όλα γίνονται με το σωστό τρόπο. Εγώ θυμάμαι για το. Δεν μου αρέσει καθόλου να εξατομικεύω τις επενδύσεις. Εμείς δεν είμαστε δικηγόροι κανενός. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι. Το ελληνικό, μια και πιάσατε αυτό. Ναι. Προλίου καιρού αντιμετωπίσαμε το μέγα θέμα της δασικότητας του ελληνικού. Το βέβαια. Θυμάστε και αυτό. Βέβαια, ξαφνικά ανακαλύψαμε δηλαδή ότι είναι δασική έκταση το πρώην αεροδρόμιο. Δηλαδή τώρα είναι προφανές τι συμβαίνει. Και μπορεί κανείς να είναι έτοιμος να κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του και να παριστάνει ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση φιλικής στις επενδύσεις. Στην πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κόμμα μαζί με τους ΑΝΕΛ ιδεολογικά
πιστεύει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να αναπτύξει την οικονομία δεν είναι ο ιδιώτης επενδυτής, αλλά το κράτος. Εκτός αν έχει πάψει να είναι ένα μαρξιστικό κόμμα, να μας το πει να ξέρουμε. Κατ' εφαρμογή λοιπόν αυτού του ιδεολογήματος, το οποίο έχει αποτύχει παντού στον πλανήτη. Τον Μάρξ πάντως η νεολαία σας τον επικαλέστηκε χθες σε μια ανακοίνωση. Καλά, αυτό δεν την τιμά και ιδιαίτερα, ξέρετε. Όχι, πάμε, λοιπόν. Θα τους διαγράψουμε. Πάμε λοιπόν. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση? Προσπαθεί να εφαρμόσει αυτό το ιδεολόγημα στην Ελλάδα του σήμερα. Την τραυματισμένη Ελλάδα, την οποία υπάρχουν από επενδύσεις κτλ. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη, έτσι ξέρετε. Εάν περιμένουμε να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ φιλικό στις επενδύσεις, ναι, την επόμενη φορά θα πάτε στο σπίτι, θα βρείτε το σκύλο σας να νιαουρίζει, τη γάτα σας να γαυγίζει και άλλα τι να. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν θα θέλει ποτέ ιδιωτικές επενδύσεις. Κύριε Δένδια, μια τελεία για να προλάβουμε.